Κυρία Μαρέκη, καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουλειράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Να σας ακούσουμε τι συμβαίνει. Ναι, κατανοώ απόλυτα την αγωνία και πολλές φορές την απόγνωση των γονιών όταν αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, είτε μικρά είτε μεγάλα, σε σχέση με τα παιδιά τους. Βεβαίως η αγωνία, γνωρίζουμε όλοι, και το άγχος πολλές φορές οδηγεί σε κάποια σύγχυση, και αναπόφευκτα η σύγχυση μπορεί να οδηγήσει και σε λάθος ενέργειες. Θεωρώ ότι μία τέτοια ενέργεια είναι η δημοσιοποίηση που έχετε στα χέρια σας, και μάλλον λίγο συγκεχημένη και η ίδια, όπως είναι γραμμένη. Κάποιος που ξέρει τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο ΚΕΣΥ μπορεί να το διαπιστώσει. Ξέρετε, ο πόνος, κυρία Δουλειράκη, το γνωρίζουμε, είναι ένα μέγεθος υποκειμενικό. Είτε είναι σωματικός είτε είναι ψυχικός. Δεν είμαστε αντικειμενικοί όταν πονάμε. Όταν πάμε στον γιατρό, θέλουμε πάντα να έχουμε προτεραιότητα. Παρότι υπάρχουν γύρω μας άλλοι που πονάνε και αυτοί. Μπορεί να είμαστε τελευταίοι στη σειρά, και πάλι όμως θέλουμε να είμαστε πρώτοι. Αυτό συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, και θέλω να αναφερθώ επί της διαδικασίας του ΚΕΣΥ, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν, και ακούγοντας αυτό το ή διαβάζοντας αυτό το δημοσίευμα, θεωρούν ότι πραγματικά αδυνατεί το ΚΕΣΥ να ανταποκριθεί στην διαδικασία ή στη χρονική σειρά της διαδικασίας που ακολουθούμε. Ξέρετε, και επίσης αυτό που με ενοχλεί λιγάκι, γιατί καταλογώ και σε ένα βαθμό δικαιολογώ την κατάθεση της απόγνωσης του γονιού, είναι που λέει ότι το παιδί θα μείνει σπίτι του. Κανένα παιδί δεν μένει σπίτι του. Θα είναι καθαρά ευθύνη του γονιού όταν ένα παιδί θα μείνει σπίτι του. Όμως θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο γονιός ο συγκεκριμένος κατέθεσε την αίτηση για αξιολόγηση 21 Μαΐου. Ξέρετε, κυρία Δουλειράκη, το να καταθέσει κάποιος αίτηση στο ΚΕΣΥ για αξιολόγηση, υπάρχουν δύο δρόμοι, δύο επιλογές. Είτε μέσω του σχολικού πλαισίου όπου υπηρετεί ένα παιδί, όπου μάλλον είναι ένα παιδί εγγεγραμμένο, είτε ο ίδιος ο γονιός έχει το δικαίωμα να έρθει και να κάνει την αίτησή του για αξιολόγηση, βλέποντας ότι έχει κάποια προβλήματα, κάποια αδυναμία στο παιδί του, και μετά το ΚΕΣΥ επικοινωνεί με το σχολικό πλαίσιο και ζητάει τη μαθησιακή παιδαγωγική αξιολόγηση που έχει κάνει το ίδιο το σχολείο. Και έτσι συνεχίζουμε. Ο κύριος ήρθε 21 Μαΐου και κατέθεσε την αίτηση. Το πλαίσιο της κατάθεσης αιτήσεων είναι ανοιχτό. Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. Από την ώρα που είναι ανοιχτό το ΚΕΣΥ 1η Σεπτέμβρη μέχρι 20 Ιουλίου, οποιοδήποτε μπορεί να καταθέτει αίτηση αξιολόγηση για το παιδί του. Όμως αυτό δεν πάει να πει ότι την ίδια μέρα που καταθέτει κάποιος αίτηση θα περάσει. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία και ένα πλαίσιο όπου καταγράφεται η αίτηση, καταγράφεται η ηλικία του παιδιού, καταγράφεται το πρόβλημα, και μετά ακολουθείται η εξής διαδικασία. Θα πρέπει να δούμε αν το παιδί είναι προσχολική, αν είναι δημοτική, αν είναι δευτεροβάθμια, γιατί οι επιστημονικές ομάδες όπου αξιολογούν τα παιδιά είναι αντίστοιχες. Δηλαδή σε όλες τις ομάδες υπάρχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Υπάρχουν όμως αντίστοιχοι ειδικοί εκπαιδευτικοί που πρέπει να είναι στην ομάδα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει κατηγοριοποίηση. Εφόσον το παιδί είναι προσχολική, θα μπει προσχολικής αγωγής συνάδελφος. Εάν είναι δευτεροβάθμιας, θα πρέπει να υπάρχει μέσα αντίστοιχος δευτεροβάθμιας. Εμείς, κυρία Δουλειράκη, είμαστε ένα από τα μεγαλύτερα ΚΕΣΥ της χώρας. Απευθυνόμαστε σε 40.000 και πλέον μαθητές σε όλο το νομό Ηρακλείου. Βλέπουμε δηλαδή παιδιά όλων των βαθμίδων, εκτός πανεπιστημίου, έτσι, μέχρι τα 18 τους. Και έχουμε τα τελευταία χρόνια μια τεράστια αύξηση δυσκολιών. Επομένως έχουμε και μια αύξηση στις αιτήσεις που κατατίθονται. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι φετινό ή περισσινό. Δηλαδή, όχι, στην πορεία των χρόνων, τα τελευταία χρόνια, την τελευταία πενταετία, υπάρχουν συχνά πυκνά αναφορές διαμαρτυρίας από γονείς, ναι, ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στην εξέταση αξιολόγησης αυτής που είπατε πριν από λίγο. Στην προκειμένη περίπτωση τι έχουμε? Εξαρτάται πώς εννοεί κανείς την καθυστέρηση. Εάν σήμερα, 25 του μήνα, καταθέτει ένας γονιός αίτηση για ανανέωση ακόμα και της παράλληλης, και έχουμε αυτό το παράδειγμα, και χθες και σήμερα έχουν έτσι και καταθέτουν αιτήσεις, λύγει η προθεσμία στις 30 του μήνα. Πώς θα δούμε αυτά τα παιδιά? Όταν λύγει 30 του μήνα, θα πει ότι σήμερα, αύριο, εμείς πρέπει να δούμε 100 παιδιά. Αυτό δεν γίνεται. Επίσης να υπογραμμίσω εδώ πέρα και να τονίσω ότι πριν τις 21 Μαΐου περιμένουν, πριν το παιδί το συγκεκριμένο που επικαλείται ο γονιός ότι δεν μπορούμε να δούμε, περιμένουν στη σειρά νήπια, προνήπια, μεταβάσεις, παιδιά γυμνασίου, παιδιά λυκείου, παιδιά δημοτικού, περίπου 750. Και αυτό γιατί πρώτη φορά στην πενταετία που λέτε εσείς, κυρία Δουλειράκη, πριν 5 χρόνια, ναι, υπήρχε μία σειρά αναμονής γύρω στα 2.000 παιδιά.
Καταφέραμε πέρυσι, με 1.400 παιδιά εξετάσαμε πέρυσι, στην περσινή σχολική χρονιά. Καταφέραμε να κατεβάσουμε τη λίστα κάτω από 1.000 παιδιά. Φέτο, ο προγραμματισμός μας ήταν Λέτε δηλαδή ότι όσο πιο έγκαιρα καταθέσει ο γονιός μαζί με το σχολείο μία αίτηση αξιολόγησης, τόσο πιο εύκολα πιο νωρίς θα αξιολογηθεί για την τρέχουσα πάντα περίοδο ή πηγαίνοντας για την επόμενη σχολική περίοδο. Κοιτάξτε, αυτό δεν κατάλαβα. Όταν η αίτηση έχει γίνει τον Οκτώβριο του 19, σίγουρα θα το έχουμε δει το παιδί μέχρι τώρα. Όταν κατατίθεται το Μάιο, 21 Μαΐου, που έχουν προγραμματιστεί τόσα ραντεβού, μπορούμε να ακυρώσουμε τα υπόλοιπα. Μα και, όχι, αλλά και πάλι αργά είναι. Εάν κάποιος δηλαδή καταθέσει μία αίτηση για τον Οκτώβρη, για την τρέχουσα σχολική χρονιά, και εντάξει, εσείς σίγουρα μπορεί να το έχετε δει μέσα, δεν εννοώ εσάς προσωπικά, αλλά ως και εσύ να το έχετε δει μέσα στους επόμενους 2 ή 3 μήνες, και πάλι αργά είναι για την βοήθεια, τη στήριξη που χρειάζεται το ίδιο το παιδί, ναι. Έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται όμως αλλιώς, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Υπάρχει σχολείο όπου μας καταθέτει 20 αιτήσεις τώρα στο τέλος της χρονιάς. Για την επόμενη χρονιά σας πάει, ας πούμε, με 20 αιτήσεις σε ένα σχολείο. Χρονιά, γιατί, κοιτάξτε, 30 του Ιούνιου απολύονται όλοι οι συνάδελφοι που προσλαμβάνονται με ΕΣΠΑ. Δηλαδή τα 2/3 του ΚΕΣΥ, του προσωπικού του ΚΕΣΥ. Απολύονται, προσλαμβάνονται Σεπτέμβριο και απολύονται Ιούνιο. Που θα πει ότι δεν προσλαμβάνονται 1η Σεπτέμβρη, πάει και μέχρι τέλος Σεπτέμβρη να προσληφθούν για να καταρτιστούν οι επιστημονικές ομάδες. Το ΚΕΣΥ κλείνει ή λειτουργεί με τους ελάχιστους? Το ΚΕΣΥ κλείνει 20 Ιουλίου. 20 Ιουλίου. Όμως όταν απολυθεί το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού, από 1 Ιουλίου μέχρι 20, ακολουθείται η γραφειοκρατική διαδικασία και η διεκπαιρέωση όσων υπάρχουν από γραφειοκρατία που πρέπει να ολοκληρωθεί. Ναι. Θα σας πω όμως και η ανατροπή που ήρθε φέτος. Δεν με αφήσατε να σας πω ότι είχαμε κατεβάσει. Όχι σκόπιμα, βέβαια, κυρία Μαράκη, αλλά όχι σκόπιμα δεν σας άφησα, με τη ροή του λόγου. Συγγνώμη. Ναι. Πριν το Μάρτιο, ο προγραμματισμός μας λοιπόν ήταν τέτοιος ώστε η λίστα των αναμονής θα κατέβαινε στα 500 με 450 παιδιά. Ποτέ στα χρονικά δεν έγινε αυτό, να κατεβάσουμε τη λίστα τόσο χαμηλά. Τα ραντεβού ήταν προγραμματισμένα όλα και έρχεται η αναστολή το ραντεβού 12 του Μάρτη με τον COVID-19. Και πήγαν πίσω 2 μηνών ραντεβού. Δεν είχαμε την ευκαιρία, γιατί λόγω φυσικής παρουσίας δεν μπορούσαμε να εξετάζουμε παιδιά εξ αποστάσεως. Μπορούσαμε να παρέχουμε στήριξη, αλλά όχι εξέταση. Και ξέρετε ότι το ΚΕΣΥ δεν παρέχει μόνο αξιολόγηση. Το ΚΕΣΥ βλέπει 4 μέρες τη εβδομάδα παιδιά και 1 μέρα οπωσδήποτε κάνει παρέμβαση στα σχολεία. Πολλές φορές όμως κάνει και 2η μέρα παρέμβαση, γιατί έχουμε τα έκτακτα. Επίσης να σας πω ότι στη σειρά που ακολουθείτε και στη διαδικασία πάντα μπορεί να υπάρξει μια ακύρωση, μπορεί να υπάρξει λόγω εισαγγελικών παρεμβάσεων για περιπτώσεις παιδιών οποίου πρέπει οπωσδήποτε να παρέμβουμε. Δηλαδή υπάρχει μια υποστήριξη και μια παρέμβαση προς σχολικές μονάδες, προς τα παιδιά, προς το τακτικό προσωπικό, η οποία είναι μέσα στις αρμοδιότητές μας. Κυρία Μαράκη, θα πιστεύει κάποιος ότι υπό αυτές τις συνθήκες και έτσι όπως μπορεί να λειτουργείτε εσείς αυτή την ώρα, λέγοντας ότι έχετε την ευθύνη 40.000 παιδιών μαθητών στο νομό Ηρακλείου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ένα από τα μεγαλύτερα ΚΕΣΥ της χώρας, εδώ το ΚΕΣΥ Ηρακλείου, θα περίμενε κάποιος ότι όταν 30 Ιουνίου απολύεται και φεύγει κόσμος, δηλαδή πότε, την Τρίτη έχουμε 30 Ιουνίου και λέτε τα 2/3 των εργαζομένων μέσω ΕΣΠΑ φεύγουν και 20 Ιουλίου κλείνει το ΚΕΣΥ και ξανανοίγει 1η του Σεπτέμβρη, ότι εξαιτίας όλων αυτών που περάσαμε, ότι θα υπήρχε μια πρόνοια από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε, αν μη τι άλλο, δεν ξέρω αν είναι το Υπουργείο Παιδείας που μπορεί να αποφασίσει, αν είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης που το αποφασίζει αυτό, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργεί για να δει και να εξετάσει όλες τις αιτήσεις που εκκρεμούν αυτή την ώρα. Κοιτάξτε, αν το πάρουμε κατά αναλογία, το ΚΕΣΥ Ηρακλείου θα έπρεπε να έχει τριπλάσια δυναμική στο προσωπικό. Δηλαδή να έχουμε τριπλάσιο προσωπικό για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Αυτό το γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας. Εμείς κάνουμε τον προγραμματισμό μας, μας ζητάνε συνεχώς λειτουργικά κενά και τα δίνουμε. Από εκεί και πέρα όμως η διανομή, να το πούμε, και η κατανομή του προσωπικού και το πώς θα λειτουργήσει είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας.
Δεν μπορούμε να κάνουμε πάνω από 7 επιστημονικές ομάδες όταν έχουμε 7 ψυχολόγους. Άρα λοιπόν εμείς δουλεύουμε πυρετοδός, πέραν των δυνατοτήτων μας και των δυνάμεών μας πολλές φορές, υπερβαίνουμε αυτούς. Βλέπουμε κάθε μέρα δύο παιδιά τουλάχιστον η ομάδα. Η ομάδα εννοώ ότι λειτουργούν 7 ομάδες. Βάλτε δύο παιδιά τη μέρα η κάθε ομάδα. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά που εξετάζουμε. Για πρώτη φορά σας είπα 1400 παιδιά είδαμε πέρυσι. Τώρα φέτο μπορεί να είναι κάπου εκεί, παρά το ότι είχαμε και το κλείσιμο των 2 μηνών. Υπερβαίνουμε αυτούς. Το ΚΕΣΥ δουλεύει από τις 8 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Ναι, για πείτε μου τώρα επί του πρακτέου. Μετά από αυτό το οποίο καταγγέλει ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος ή επισημαίνει ο ίδιος ο άνθρωπος. Με ραντεβού που πήγανε πίσω και μιλάμε για παιδιά που καταλαβαίνω ότι τα δύο ραντεβού είναι και ένας ενδεχόμενα μεγάλος αριθμός, γιατί χρειάζεται να μείνεις μαζί με το παιδί, να κουβεντιάσεις μαζί του ακριβώς κλπ. Δεν είναι μια διαδικασία, δεν είναι δηλαδή διαδικασία fast track για να το προσπεράσεις και να πας λίγο παρακάτω. Με όλα αυτά λοιπόν τα ραντεβού, τα οποία αυτή την ώρα εκκρεμούν, με μια αναφορά που κάνατε πριν από λίγο και θέλω να το εξειδικεύσετε αυτό για να καθησυχάσουν ή να ανησυχούν, δεν ξέρω, οι γονείς. Όταν είπατε στην παρατήρηση του ανθρώπου ότι τα παιδιά αυτά θα αναγκαστούν να μείνουν σπίτι τους και να στερηθούν το δικαίωμα στην εκπαίδευση, είπατε κανένα παιδί δεν θα μείνει στο σπίτι του εκτός και αν το επιθυμεί ο ίδιος ο γονιός. Τι ακριβώς θέλετε να πείτε? Εννοώ ότι δεν μπορεί να στερήσει από το παιδί ο γονιός την εκπαίδευση. Το παιδί θα πάει στην εκπαίδευση. Και επίσης δεν γνωρίζει με τη δυσκολία που μιλάτε έχει, για τα παιδιά παιδί... προσχολικής ηλικίας. Προσχολικής ηλικίας. Θα εγγραφεί στο νήπιο, στο προνήπιο. Το παιδί μπορεί να μην έχει παράλληλη, γιατί δεν το ξέρει αν θέλει παράλληλη. Καταρχήν, μας θέτει το ερώτημα ο γονιός αυτό, ξέροντας ότι εκκρεμεί η αίτησή του και η αξιολόγηση. Εκκρεμεί η αξιολόγηση, όχι η αίτηση. Όταν το παιδί περάσει από την επιτροπή, τότε θα γνωρίζει αν το παιδί χρειάζεται παράλληλη στήριξη ή απλά ένα τμήμα ένταξης του σχολείου. Ναι, αυτό... αλλά με δεδομένο το γεγονός ότι εκκρεμούν ραντεβού εξαιτίας της πανδημίας. Ότι εσείς κλείνετε 20 Ιουλίου με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ως γίνεται κάθε χρόνο. Ναι. Ξανανοίγεται το Σεπτέμβρη. Ναι. Όλες αυτές οι αιτήσεις πότε θα εξεταστούν, από 1η του Σεπτέμβρη? Θα ξεκινήσουν και πάλι οι διαδικασίες το Σεπτέμβρη, κανονικά. Μα μάλιστα, ποτέ δεν μένει άδεια η λίστα, γιατί ξέρετε τώρα στο κλείσιμο των σχολείων όλοι οι διευθυντές συλλέγουν τις αιτήσεις, οι οποίες είναι οι νέες αιτήσεις, δηλαδή από έχουν κάνει το εξατομικευμένο πρόγραμμα σε παιδιά τα οποία δυσκολεύονται και δεν ξεπέρασαν τις δυσκολίες τους, είναι υποχρεωμένοι στο τέλος της χρονιάς να κάνουν τον απολογισμό έργου, να καταθέσουν νέες αιτήσεις στα ΚΕΣΥ για να τρέχουν από την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, αυτή η λίστα αναμονής δεν αδειάζει ποτέ, να το ξέρετε. Αυτό. Εγώ βέβαια δεν αμφισβητώ αυτό που λέει ο άνθρωπος, ότι δεν το ξέρω από την άλλη, αλλά για να το λέει, έχει το λόγο του και μάλλον το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ότι οι γονείς και οι δαιμόνες θα πρέπει να επομισθούν το βαρύ κόστος ιδιωτικής παράλληλης στήριξης. Μα δεν το ξέρει ότι θέλει παράλληλη στήριξη το παιδί του. Δεν το γνωρίζει. Δεν έχει περάσει από επιτροπή. Πώς το γνωρίζει αυτό? Μάλιστα. Και επίσης δεν ξέρει τη διαδικασία. Μάλλον δεν την έχει αντιληφθεί τη διαδικασία. Το εξηγήσαμε, τον καλέσαμε, το εξηγήσαμε. Πολύ αναλυτικά. Τώρα απαντάτε βεβαιότατα μέσω αυτής της αναφοράς, αν θέλετε, παύλα καταγγελίας ή παρατήρησης. Απαντάτε σε όλους τους γονείς που αυτή την ώρα έχουν καταθέσει μια αίτηση, περιμένουν στην ουρά, περιμένουν στη σειρά για να μπορέσει το παιδί τους να το δείτε, να το εξετάσετε, να αξιολογηθεί, ναι. Δεν απαντάτε μόνο σε έναν. Απαντούμε σε όλους και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος, να μην πω το 90%, 98% θα έλεγα, που έχει περάσει από το ΚΕΣΥ Ηρακλείου, τουλάχιστον για τα δύο χρόνια που είμαι εκεί και μπορώ να απολογηθώ για αυτά τα δύο χρόνια, έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια και να ανταποκριθούμε και στα τηλέφωνα και στις οδηγίες και στην υποστήριξη και στην ανταπόκρισή μας όσον αφορά την αξιολόγηση. Πραγματικά θεωρώ ότι έχουμε βάλει ένα πλαίσιο το οποίο το εισπράττουμε από τους γονείς που έρχονται, που ναι, περνάνε από εκεί. Καλά όλα αυτά. Το πόσο ευχαριστημένοι είναι. Ωραία. Αυτό είναι μία περίπτωση. Καλά που όλα δεν αυτά. Μπορεί κανείς να καταδικάζει από μία περίπτωση μπορεί τη είναι... δουλειά μιας υπηρεσίας η οποία μπορεί να είναι και πολλές οι περιπτώσεις αυτές. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ λέω κάτι άλλο. Εσείς καλά κάνετε και προασπίζετε τα δικά σας. Εγώ από τη δική μου την πλευρά καλά κάνω και τα αμφισβητώ και ρωτώ, γιατί όταν ρωτάς θα φτάσεις σε κάποια στιγμή και στην πόλη. Ρωτώ. Σεπτέμβριο που θα ανοίξετε, από τη στιγμή που τώρα θα κλείσετε λουκέτο, αφού αυτή είναι η λειτουργία του ΚΕΣΥ, μπαίνετε από την αρχή έχοντας ζητήσει από τώρα και πριν κλείσετε
έχετε, κυρία Μαράκη, έχετε ζητήσει το προσωπικό που σας χρειάζεται, ώστε 1η του Σεπτέμβρη να είναι όλοι στις θέσεις τους, για να μπορέσουν από την πρώτη μέρα να πιάσουν δουλειά? Έχουμε ζητήσει, κυρία Δουλγεράκη, όλα τα οργανικά κενά που προβλέπονται, και πάντα βάζω σχεδόν τα διπλάσια. Ναι. Δηλαδή, βάζω συν από τα 7 θέσεις, ας πούμε, κοινωνικών λειτουργών, θα βάλω πάντα 5 παραπάνω. Σας είπα ότι είμαστε ένα από τα μεγαλύτερα κι εσύ, και για να ανταποκριθούμε χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο προσωπικό. Οπότε δεν βάζω και δεν τοποθετούμε προς το Υπουργείο μόνο για τα οργανικά κενά που προβλέπονται, αλλά σχεδόν τα διπλάσια. Ο προγραμματισμός λοιπόν γίνεται από τα μέσα της χρονιάς της τρέχουσας, και εμείς περιμένουμε ότι το Υπουργείο θα ανταποκριθεί. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατώ επίσης μια παρατήρηση που είπατε και για το συγκεκριμένο τον άνθρωπο και το θέμα το οποίο άνοιξε, και ήταν και δική σας υποχρέωση και το αυτονόητο, και το δεχτήκατε και απαντήσατε και μας λύσατε απορίες, ότι δεν κάνει να ανησυχεί τόσο από τη στιγμή που δεν ξέρει εάν πραγματικά το δικό του το παιδί χρειάζεται αυτή την ώρα παράλληλη στήριξη. Οπότε λίγο να μην ανησυχεί τόσο, καταλαβαίνοντας και την ανησυχία του και όλα τα υπόλοιπα. Όπως είπατε, και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θέμα αυτό θα διευθετηθεί, όπως και των υπόλοιπων οι οποίοι περιμένουν. Ασφαλώς. Έχουμε όλη την καλή διάθεση και πιστεύω το χρόνο, ο χρόνος θα δοθεί από την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους, να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε τουλάχιστον στα παιδιά τα οποία είναι προσχολικής ηλικίας και χρειάζονται άμεσα την αξιολόγησή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλημέρα, κυρία Μαράκη. Ευχαριστώ πολύ.